Έχω 1.002 λόγους να σας προτείνω να αλλάξετε διατροφή και να σταματήσετε να τρώτε όλους αυτούς τους πειρασμούς που σας έχουν κάνει να έχετε εθιστεί. 1.002 λόγους που έχουν σχέση με την υγεία σας, που έχουν σχέση με την ικανότητά σας καθημερινά να είστε ο καλύτερος εαυτός σας, χωρίς σύγκριση με κανέναν άλλον. Αλλά δεν βλέπετε αποτέλεσμα. Το κάνετε και συνέχεια το μυαλό σας είναι στο φαγητό που αφήσατε πίσω σας. Ψάχνετε έναν λόγο ακόμα να συγκρατηθείτε και δεν βρίσκετε τίποτα. Όλα είναι τα ίδια και τα ίδια και τίποτα δεν σας πείθει. Λοιπόν, αυτό θα έρθει στο μέλλον. Θα έρθει στο μέλλον από εκεί που δεν το περιμένετε, από εκεί που δεν το φαντάζεστε και εκεί που κάτι είναι έτοιμο να συμβεί εναντίον σας, που μέχρι τώρα ήσασταν νοθροί και βαριεστημένοι στο να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας και συνεχώς ξανά και ξανά καταλήγατε θύματα, χωρίς να το καταλάβετε, όταν θα ξαναέρθει τέτοια στιγμή, θα είστε εκεί. Θα είστε εκεί για τον εαυτό σας, ακμαίοι και υποστηρικτές του, κάτι που αξίζατε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά ο ίδιος σας ο εγκέφαλος σας πρόδιδε. Μην περιμένετε άμεσα να φανεί. Θα φανεί την ώρα που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει και τότε θα τρέξετε πίσω και θα πείτε «Καλά έκανα και σταμάτησα τον εθισμό με το φαγητό». Μη λυγίζετε. Μπορεί να πάρει ένα μήνα, μπορεί να πάρει ένα χρόνο, ανάλογα με το τι ζημιά είχε γίνει από τον τρόπο που τρώγατε. Κάντε υπομονή και θα δείτε το θαύμα να συντελείτε. Μόνο εσείς ξέρετε τη ζωή σας καλύτερα και πού την πατάγατε συνέχεια και πού ήσασταν θύμα συνέχεια. Μην εγκαταλείπετε τον εαυτό σας την ώρα που λυγίζετε και είστε έτοιμοι να ξαναπέσετε πίσω στον πειρασμό. Μπροστά σας περιμένουν θαύματα. Αξίζει.